επιστρέψαμε, να την είχατε σπίτι σας την ώρα του διαλύματος, να ακούγατε τι λέει από πριν με τη χαρά της. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Πες μας, γιατί είσαι χαρούμενη. Είμαστε χαρούμενες επειδή είχαμε πριν και τις δύο κυρίες. Να το λέμε κι αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για τη συνέχεια είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα είμαι πολύ χαρούμενη, να ξέρετε. Γιατί εάν ασχοληθείτε ποτέ με τον αθλητισμό και έχετε έναν τέτοιο άνθρωπο να κυνηγάτε μπροστά σας, που δεν τον βλέπω δηλαδή μπροστά μου, ούτε στο χιλιόμετρο δεν τη βλέπω, να ξέρετε. Με τα κιάλια μόνο. Ναι, μόνο με τα κιάλια, αλλά είναι από τους αθλητές που πραγματικά έχουν καταφέρει πολλά πράγματα. Γιατί έτσι είναι, και ας πει άλλο αυτή. Έχει καταφέρει πάρα πολλά από πολύ μικρή ηλικία. Δεν έχει αυτό έτσι τον εγωισμό να το πει από μόνη της. Είναι σεμνή. Είναι σεμνή, είναι τόσο κοινωνική, είναι τόσο καλό παιδί. Και, εντάξει, να πούμε ότι θέλουμε να την κρατήσουμε εδώ, γιατί είναι και πολύ επικοινωνιακή και δημόσιες σχέσεις τους έχει γνωρίσει όλους μας. Και ήρθε από τα Χανιά. Ήρθε από τα Χανιά. Δεν είναι από εδώ, είναι από τα Χανιά. Αδαμαντία Λεμοντζόγλου ή αλλιώς Αμάντα για τους φίλους. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ. Το έχω δηλώσει σε όλους, το ξέρουν όλοι. Και εγώ χαίρομαι, έχω λίγο άγχος βέβαια. Δεν χρειάζεται. Είσαι πανέμορφη. Είναι πρωταθλήτρια η κοπέλα, πρωταθλήτρια τριάθλου. Είναι γυμνάστρια. Είσαι πολύ καλό παιδί, κυρίως αυτό μετράει. Τραγουδάς. Αυτό δεν το πεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αμάντα θα σε λέω. Έτσι. Δεν μπορώ να σου πω Αμαντία. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλά σας βρήκα, κορίτσια. Δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω, θα αφήσω στα κορίτσια τις πρώτες ερωτήσεις. Εγώ θα σε πω ποιο. Λοιπόν, ναι, σιγά σιγά θα μπούμε. Έτσι. Ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Από πότε? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είχα ξεκινήσει πολύ μικρή με ενόργανη, μετά ξεκίνησα κολύμβηση, κολυμπούσα μέχρι περίπου τα 10-10,5, μετά με κέρδισε το ποδήλατο γιατί μου άρεσε πάρα πολύ φύση, όπου έκανα περίπου 10 χρόνια και τα 3 χρόνια ήμουν εθνική ομάδα και έτρεξα και έναν έτσι ωραίο αγώνα. Εθνική ομάδα ποδηλασίας λοιπόν. Ποδηλασίας, ναι. Και έναν μετά... ωραίο αγώνα. Και? Έναν ωραίο αγώνα, μίλησες πολύ. Ναι, όταν είχα την τύχη, όταν γινόταν η Ολυμπιάδα του 2004, εγώ ήμουν 17 ετών, δεν είχα γίνει ακόμα 18, και ήταν το τεστ event της Ολυμπιάδας, στην ουσία θα μπορούσα να πούμε ένα παγκόσμιο κύπελλο που συνδυάζει και τα προκριματικά. Και είχα την τύχη να τρέξω με αυτές τις κοπέλες που έξαναν Ολυμπιάδα, όταν ήμουν 17,5. Τιμή. Ναι, είναι τιμή μου. Εντάξει, πήγαμε για την εμπειρία εννοείται, σε αυτήν την ηλικία, και ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Και αυτό ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει στο ποδήλατο, στην ορεινή ποδηλασία, στο mountain bike. Μετά. Μετά πήγα να σπουδάσω. Εντάξει, έτρεξα και την Βαλκανιάδα. Έχω και μια τρίτη θέση στην Βαλκανιάδα, στο σκράτς, στην πίστα. Απλά πράγματα. Ναι. Εντάξει, λέει, πήγα και στην Βαλκανιάδα. Το 2005. Μετά πήγα να σπουδάσω τεφά, όπου πήρα και την ειδικότητα της κολύμβησης, γιατί δεν υπήρχε ποδηλασία τότε. Αλλά γενικότερα είναι μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ειδικότητα. Και επειδή σιγά σιγά άρχισα να τρέχω, επειδή μου άρεσε, κάποια στιγμή το 2013 ξεκίνησα, δηλαδή, επειδή είχα ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Στην ουσία ξεκίνησα το 2016. Και από το 2016 δεν έχει σταματήσει. Ναι, νομίζω όχι. Όλο στο τρέξιμο. Από το 2016 είμαι συνέχεια στο τρέξιμο. Επειδή ανέφερε το τρίαθλο, να μας πεις τι είναι, γιατί εγώ ας πούμε δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, είναι μια καλή ερώτηση, η οποία έχει μια ωραία απάντηση. Το τριάθλο λοιπόν είναι ένα άθλημα το οποίο συνδυάζει κολύμβηση, ποδήλατο και τρέξιμο. Η κολύμβηση πάντα είναι πρώτη, γιατί εντάξει, ούτως ή άλλως είναι ένα άθλημα που το δουλεύεις καθαρά υποξικά, οπότε δεν μπορείς να το βάλεις ούτε στη μέση ούτε τελευταίο. Μετά βγαίνεις από το κολύμβη σου που είτε κάνεις sprint, είτε κάνεις Ολυμπιακή, είτε κάνεις half Ironman, είτε κάνεις το Ironman, που θα σας πω τι είναι όλα αυτά. Έχουν να κάνουν με τις αποστάσεις του τριάθλου. Μετά βγαίνεις, πάντα έχεις τα λάθη σου βέβαια, πρέπει να το δεχτείς αυτό, όπως είσαι, δεν αλλάζεις ρούχα. Θα βγάλεις μόνο τη στολή της κολύμβησης, για να σας το πω στα απλά ελληνικά. Και μένεις μόνο με τη διαθλητική στολή, το three shoot. Το οποίο με αυτό καβαλάς το ποδήλατό σου, πας στη ζώνη αλλαγής, παίρνεις τα παπούτσια, κράνος. Τέλος πάντων, τα σχετικά, έχεις τα τζελάκια σου, φεύγεις, κάνεις το ποδήλατό σου. Με το που τελειώσεις το ποδηλατικό σκέλος, μπαίνεις πάλι στη ζώνη αλλαγής, αφήνεις το ποδήλατο, βάζεις τα αθλητικά σου παπούτσια, παίρνεις το παγουράκι σου, το τζελάκι σου και φεύγεις. Σε αυτό πώς γίνεται, όλο αυτό που γίνεται. Τι θέλει όλο αυτό. Εγώ απογοητεύτηκα. Παναγία μου, υπεράνθρωπο, σούπερ ήρωας. Είναι θέμα πιο πολύ εξάσκησης και απλά να σ' αρέσει και να το αγαπάς όλο αυτό που κάνεις και σίγουρα να μπορείς να δώσεις και λίγο από τον προσωπικό σου χρόνο, γιατί ο προσωπικός χρόνος δυστυχώς όσο μεγαλώνουμε είναι πολύ λίγος, αλλά στερείς άλλα πράγματα. Και φωτογραφίες. Εδώ είσαι πάνω στο ποδήλατο μετά την κολύμβηση. Εδώ είμαι σε ένα αγώνα στη Σύρο, στο τρίαθλο της Σύρου, που είμαι μετά την κολύμβηση.
και έχω ξεκινήσει το ποδηλατικό σκέλος και μετά θα ακολουθήσει και το δρομικό. Είπες ότι πρέπει να δώσεις πολύ χρόνο και να αφιερώσεις πολύ χρόνο από τη ζωή σου. Τι άλλα πράγματα χρειάζεται να θυσιάσεις? Εντάξει, εγώ ευτυχώς είμαι ένα άτομο που μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Έχω πολύ πάθος με τον αθλητισμό και είναι και κομμάτι της δουλειάς μου. Οπότε στην ουσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλα αυτά που κάνω το τρίαθλο. Αλλά γενικότερα δεν μπορείς να πας ούτε για καφέ με τις φίλες σου τις ώρες που θα πάνε, ούτε μπορείς να πας για τα ψώνια που θα έχεις προγραμματίσει. Θα πρέπει σε κάποια βραδινή έξοδο να την αφήσεις, να κάνεις κάποιες θυσίες. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Εντάξει, σίγουρα. Επειδή κάνω ένα επάγγελμα το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό, σαν γυμνάστρια, δουλεύω πάρα πολλές ώρες και δεν προλαβαίνω να κοιμάμαι ποτέ το 8ωρο. Δηλαδή, κοιμάμαι από 5 μέχρι 6 ώρες, το οποίο δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή... Και ειδικά όταν μιλάμε για αντοχές τέτοιες. Ναι. Βλέπουμε τις φωτογραφίες πριν. Ναι, εδώ είμαστε στην Αγία Νάπα πέρυσι στο Half Ironman με τα κορίτσια, τη Τζέννη την Μπουλμέτη που είναι πρωταθλήτρια Ελλάδα στο τρίαθλο. Και καλό παιδί πολύ. Και η Ελένη Σταγάκη που είναι συντοπίτησα από τα Χανιά της Κρήτης. Και είμαστε λίγο πριν την εκκίνηση του ημιμαραθωνίου τριάθλου, το οποίο έχει μέσα 1900 κολύμβηση, 90 χιλιόμετρα ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξι. Όλα αυτά που γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, θάλασσες. Ναι, λοιπόν, το τριάθλο γενικότερα, πάντα κοιτάζουμε να γίνεται από Απρίλη και μετά, που να έχει γίνει λίγο πιο ζεστή θάλασσα. Εντάξει, πάντα φοράμε τη στολή αν είναι κάτω από 22 βαθμούς θερμοκρασία, αναλόγως το τι επιτρέπουν οι κανονισμοί, αλλά συνήθως κάτω από 22 επιτρέπεται η στολή. Φοράμε τη στολή αυτή τη νεοπρέν που μας κρατάει έτσι πιο ζεστούς, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και στην υδροδυναμική. Γενικότερα σε βοηθάει λίγο παραπάνω και στην άνοση και σε βοηθάει στο να πας στην ουσία λίγο πιο γρήγορα στο κολυμβητικό σκέλος. Και προσπαθούμε γενικότερα τους αγώνες μας να τους κάνουμε. Βασικά, όλοι οι αγώνες γίνονται σε θάλασσα και μετά βρίσκεις το κομμάτι του ποδηλάτου μου πάντα σε δρόμους που πρέπει να τους κλείσει αναγκαστικά με αστυνομία. Επειδή τυχαίνει να είμαι και διοργανώτρια αγώνων. Ξέρω και αυτό το κομμάτι. Θα μας πεις γι' αυτό, γιατί έρχεται ένας αγώνας τριάθλου. Ναι. Πού θα μας πεις να το κάνουμε. Σε δύο μήνες. Να το κάνουμε το χάνημά μας. Να πάρουμε μέρα. Έτσι. Μπορείτε και με σκυτάλι. Ναι, μη γελάτε. Μπορείτε με σκυτάλι. Να πάρουμε λίγο μέρα. Θα σας βάλω σκυταλοδρομία. Η μία να κάνει κολύμβηση, αλλά την παιδική. Έχει μόνο ένα σκυτάλι. Είναι κάτι φαγός μου. Έχουμε βέβαια να ξέρουμε τις αποστάσεις. Μόνο λέει είναι φαγός μου, κουλουράκια έχετε στα γανιά. Σκυτάλι. Έχουμε μετά πολύ καλό φαγοπότη. Θα μας κάνεις το κάλεσμα εδώ, όποιος ενδιαφέρεται. Αλλά να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό. Είσαι γυναίκα όμως, Αμάντα. Δηλαδή, πώς γίνεται μια γυναίκα να ανταπεξέλθει, να μπει, να κολυμπήσει, να βγει ανά πάσα ώρα και στιγμή και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και όσον αφορά τις αντοχές, μια και είσαι γυναίκα, ενδιαφέρουν οι αντοχές έναν αθλητή από μια αθλήτρια? Λοιπόν, οι αντοχές γενικότερα τη χτίζει τη φυσική σου κατάσταση και η αντοχή ξεκινάς να τη χτίζει από γενική αντοχή, μετά μπορείς να τη χτίσεις σιγά-σιγά σε ειδική αντοχή και σιγά-σιγά να βάλεις κάποια αγωνιστική προπόνηση. Αυτό σίγουρα έχει να κάνει από την παιδική ηλικία του κάθε αθλητή. Δηλαδή, εγώ έχω γερές βάσεις σαν κολυμβήτρια και ποδηλάτησα, κυρίως ποδηλάτησα. Εντάξει, δεν θεωρούμε κολυμβήτρια καθαρή. Απλά είχα τις βάσεις μου και όσο να είναι, βοηθάει πάρα πολύ. Και θα σου το πω τώρα σαν γυμνάστρια, δουλεύει πάρα πολύ τις εντοβάθμιες. Οπότε έχει να κάνει καθαρά με το πώς χτίζεις τη φυσική σου κατάσταση και γενικότερα την αντοχή σου ως αθλητής. Και είναι αυτό που λέμε ότι σε βοηθάει πάρα πολύ στο να βελτιώσεις το βέο του Max. Μέχρι την πρόσληψη οξυγόνου, όσο μεγαλώνεις, μπορείς να τη χτίζεις μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, μετά τα 18 είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γι' αυτό όποιος ξεκινάει λίγο πιο μεγάλο αθλητισμό, δεν μπορεί να χτίσει τόσο εύκολα γερές βάσεις. Αλλά όλοι οι περισσότεροι στο τρίαθλο, οι περισσότεροι, όχι όλοι, ξεκινάνε έχοντας κάνει σίγουρα ένα άθλημα, είτε κολύμβηση, είτε ποδήλατο, είτε τρέξιμο. Δεν έχουμε ελπίδα εμείς. Γιατί? Έχουμε τρέχετε εσείς, τρέχετε. Εντάξει. Τρέχετε εσείς. Εμένα γράφει ότι είναι κορυφαίο το βέβαιο, δεν το πιστεύω. Αλλά έχουμε πάντα και μικρές αποστάσεις και μεγάλες. Δηλαδή δεν ξεκινάει κανείς με το half Ironman και το Ironman. Δηλαδή με μαραθώνει τριάθλο. Τι είναι το Ironman, πες μας. Λοιπόν, το Ironman είναι το πιο δύσκολο τρίαθλο στον κόσμο, το οποίο είναι δύσκολο από την πλευρά ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ αντοχή και να μπορείς να ανταπεξέλθεις γενικότερα, να κάνεις οικονομία δυνάμεων σε όλα τα διαφορετικά αθλήματα που έχει μέσα, δηλαδή στην κολύμβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο. Έχει λοιπόν 3.800 μέτρα κολύμβηση, έχει 180 χιλιόμετρα ποδήλατο και 42 χιλιόμετρα τρέξιμο.
Λοιπόν, και έχεις θέση σε αυτό, έχεις θέση. Αυτό είναι το μόνο που δεν έχω τρέξει, γιατί γενικότερα δεν μου το επιτρέπει η δουλειά μου, επειδή εργάζουν πάρα πολλές ώρες και μπορώ οι προπονήσεις μου, να, δηλαδή το μέγιστο το Σαββατοκύριακο να κάνω μέχρι 3,5-4 ώρες, καθημερινές μέχρι 2 ώρες, 2,5, δεν υπάρχει παραπάνω χρόνος. Αυτός είναι ο χρόνος μου και αυτό μπορώ να κάνω, οπότε εντάξει, το κάνουμε πολύ. Προπονητικά λοιπόν 2,5 ώρες μας λες. Προπονητικά θέλει το half Ironman να το κάνεις, αλλά για να κάνεις το διπλάσιο, το Ironman που σας περιέγραψα λίγο πριν, πρέπει να έχεις τουλάχιστον από 5 ώρες μέχρι 8 ώρες χρόνο στην ημέρα. Να κάνεις μόνο αυτό λοιπόν. Την ημέρα. Είναι κάποιοι αθλητές που το κάνουν, που βέβαια εργάζονται και αυτοί, αλλά εντάξει, μπορούν και το. Έχουν επενδύσει παραπάνω. Ναι, έχουν επενδύσει παραπάνω. Εντάξει, για μένα είναι πιο δύσκολο γιατί η δουλειά μου απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια. Οπότε πρέπει να έχω και ενέργεια για τη δουλειά μου. Σαν γυμνάστρια, γιατί διδάσκω και πιλάτες, είμαι προπονήτρια κολύμβησης και τριάθλου στο Σύλλογο Άνεμο Χανίων. Και γενικότερα, επειδή δουλεύω και σε γυμναστήρια. Εντάξει. Χρειάζεται. Πρέπει να του δείχνω ασκήσεις. Δεν μπορώ. Πώς είναι οι μέρες πριν έναν αγώνα, ποια είναι η διαδικασία προετοιμασίας? Λοιπόν, η διαδικασία προετοιμασίας είναι η εξής. Γενικότερα, κάνεις όλη τη χειμερινή προετοιμασία. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά προσπαθείς να βάζεις κάποια κομμάτια που λέμε εμείς. Κάποιες προπονήσεις, είτε διαλυματικές, είτε ανηφόρες, είτε κατά προσέγγιση τέλος πάντων μέσα στον αγώνα, για να μπορείς να αναλόγως στον αγώνα που θα τρέξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ πέρυσι που έτρεξα, έτυχε να τρέξω στο Παγκόσμιο Ορεινού Τριάθλου, πήρα την πρόκριση από τον Απρίλιο, από το Εξτέρα. Ήταν ορεινό, έπρεπε να κάνω και προπονήσεις στο δρόμο, συγκεκριμένες, και μετά να ανεβαίνω να κάνω κάποια υψόμετρα στο βουνό, κάποιες προπονήσεις, είτε τρεξίματος είτε ποδηλασίας. Και σίγουρα πρέπει να βρίσκεις χρόνο τα Σαββατοκύριακα, γιατί τις καθημερινές είναι δύσκολο, να πηγαίνεις να κάνεις κάποιες προπονήσεις στην ανοιχτή θάλασσα. Βέβαια, καλό είναι να παίρνεις κάποιον μαζί σου, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Και πέρυσι κάναμε βέβαια και ένα διάπλο, δεν ήξερα εγώ που κολυμπούσα. Πήγα στα 32 μέτρα. Παναγία μου. Κολυμπούσαμε εκεί, ήταν 30 μέτρα, 32 μέτρα βάθος. Αδρεναλίνη όμως. Ναι. Αδρεναλίνη. Γενικά αυτό. Όταν έχω χρόνο. Πάω και κάνω διάφορες δραστηριότητες. Λοιπόν, να πω ένα περιστατικό έτσι να το πάω πιο χαλαρά. Είχα τη χαρά και την τιμή να την κυνηγήσω για ελάχιστα μέτρα μόνο στη Βιάνο. Μετά τη χάθηκε από όλους και από τους άντρες. Ορεινός αγώνας. Βγήκε πρώτη και από άντρες. Προσπέρασε πόσους άντρες, πολύ καλούς αθλητές. Έπεσε βέβαια και έσπασε τα γόνατά της, αλλά την έβλεπες μετά, σαν το παιδάκι. Πώς πέφτουν τα παιδάκια και μετά γελάνε, σαν να έχουν παγωτό στο χέρι. Έτσι. Έχουμε την κυνηγούσαν δηλαδή, να τις βάλουν ράματα και αυτή γελούσε πέρα εδώ και έβαζε φωτογραφίες. Έχουμε άλλο ένα τρεχαντήρι δηλαδή στην παρέα μας πέρα από σένα σήμερα. Αυτή είναι μεγάλο τρεχαντήρι. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσω έστω στο 1/3 του επίπεδου της. Μιλάμε για πολλά χρόνια προσπάθεια όμως και εμπειρία. Τι στόχο έχει τώρα? Λοιπόν, τώρα ο στόχος μου, γενικότερα φέτος τα σχέδια λίγο αλλάζουν, γιατί δουλεύω ακόμη περισσότερες ώρες και προσπαθώ γενικότερα να τα φέρω όλα σε μια ισορροπία, γιατί καλό είναι να κρατάμε την ισορροπία στη ζωή μας. Θα προσπαθήσω λίγο να δώσω παραπάνω βάση στα δρομικά μου, δηλαδή όσον αφορά το τρέξιμο, και να κάνω λίγο πιο μικρά τριάθλα σπριντάκια, όχι τόσο μεγάλους αγώνες. Δεν θα πάω δηλαδή στα ορεινά που θέλει πολύ χρόνο. Και πήρα πρόσφατα μια πρόκριση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα του Run Greece, που νομίζω θα πάμε παρέα. Δεν ξέρω, με κάνεις να χαίρομαι. Νομίζω θα πάμε παρέα, ναι, είμαι σχεδόν σίγουρη, γιατί είμαστε. Μακάρι. Κοντά, πολύ κοντά. Δεν είμαστε πολύ κοντά, ψάχνουμε τα λέει, αλλά τέλος πάντων. Κοντά, ναι. Και μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια από την Ιεράπετρα, ελπιστώ να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα και να βγει η Κρήτη, αν τα καταφέρει, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο Run Greece. Πέρυσι ήταν δεύτερη. Ήταν δεύτερη, χάσαμε για πολύ λίγο, αλλά φέτος νομίζω έχουμε πολύ καλή ομάδα. Μακάρι να είμαι κι εγώ. Θα δώσω το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, η ομάδα είναι ομάδα, αποτελείται από πολλά άτομα, οπότε θεωρώ ότι είσαστε μία προς μία. Δηλαδή, για σένα λέμε τώρα, Μάντα, λοιπόν. Είναι σε μνημόνιο, το είπες εσύ και στην Ελλάδα. Μια άλλη φορά θα έχουμε καλεσμένη την Νίκη να μας μιλήσει για την τρέξη. Να έχω πολύ να κάνεις. Θα γίνω εγώ παρουσιάστη. Α, τέλεια. Εγώ σήμερα τον ενθουσιασμό μου δεν μπορώ να τον περιγράψω, τέλος πάντων. Ο στόχος σου άλλος, εκτός αυτού του Ράντρις. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους στόχους φέτος δεν έχω στόχο να βγω εξωτερικό. Ήθελα να κάνω ένα half Ironman, η αλήθεια είναι, στο εξωτερικό. Αν τα καταφέρω, γιατί φέτος είχα και λίγα θέματα υγείας γενικότερα και το πρόγραμμά μου δεν είχα κάποιο σταθερό πρόγραμμα, οπότε έχω χάσει κάποιους μήνες. Αλλά αν τα καταφέρω, θέλω να κάνω ένα half Ironman στο εξωτερικό, να το τερματίσω με έναν καλό χρόνο, δηλαδή λίγο πιο κάτω από 5 ώρες, αν τα καταφέρω. Ναι.
Και γενικότερα θα πάω στο Χάνια, θέλω να το στηρίξω γιατί είναι η διοργάνωσή μας, που είναι μια διοργάνωση που την κάνουμε 3 χρόνια και προσπαθούμε να τη στηρίζουμε όσο μπορούμε, είτε σαν διοργανωτές είτε σαν αθλητές. Και η Λίνα Υψούνη γενικά, που είναι πρόεδρος του συλλόγου, βοηθάει πάρα πολύ. Πότε θα γίνει? Είναι στις 8 με 9 Ιουνίου, αλλά φέτος θα το κάνουμε αθλητικό διήμερο και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μέσα και πολιτιστικά στοιχεία και να βάλουμε είτε χορό με κριτικά στοιχεία, τέλος πάντων, είτε να πριν βάλουμε αγώνα, κάποιες εκδηλώσεις. Θα τη βγάλουμε στον αέρα με τηλέφωνο να μας πει τις πληροφορίες. Α, βέβαια. Να το κοινοποιήσουμε. Ό,τι θέλετε. Πάντως είναι ένα. Α, και επίσης να τονίσω ότι το Χάνια θέλω, επειδή γενικότερα το αγαπώ και τα τελευταία 2 χρόνια βοηθάω τη Λίνα Τυψούν, γιατί η Λίνα Τυψούν το ξεκίνησε. Ήταν δική της ιδέα. Εγώ όσο μπορώ βοηθάω και επειδή είμαι πιο, ας το πούμε, κοινωνική, επικοινωνιακή. Το έχουμε καταλάβει. Ναι. Καλώ κάποιους αθλητές, βρίσκω κάποιες χορηγίες και γενικότερα μας στηρίζουν πολλοί κόσμος στα Χανιά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτος θα διοργανώσουμε και το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα παρατριάθλου που θα γίνει στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι ένας πάρα πολύ όμορφος αγώνας με παιδιά που είναι αμαία, αλλά στην ουσία δεν. Δηλαδή είναι να κάποιοι... καλέσετε και τον Αντώνη του Ζαπατάκη, το φίλο μου, να είναι εκεί. Ναι. Και ο Αντώνης. Και ο Αντώνης είναι από τα, εντάξει, από τα παιδιά που λογικά, δεν ξέρω, μπορεί να έρθουν. Θα έχουμε πιο πολύ παρατρίαθλο, βέβαια, εμείς. Θα καλέσουμε άτομα που, εντάξει, έχει τύχει να έχουν χάσει κάποια πόδια σε ατυχήματα, κάποια σε καρκινώματα. Εντάξει, θα κάνουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα, ευελπιστούμε να πάει πολύ καλά. Αυτά τα παιδιά είναι γενικότερα άξια. Έχουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, ναι. Έχουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, γιατί έτυχε φέτος και έκανα και την πιλότο σε μια τυφλή κοπέλα και γνώρισα πολλά άτομα. Και για λίγο χάσαμε και την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 3 χιλιόμετρα στην πίστα. Αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Γνώρισα πολύ ωραία άτομα. Και γενικότερα ήταν πολύ ωραίο το κλίμα που υπήρχε γενικότερα στο Πανελλήνιο. Αν εξαιρέσεις κάποια. Εντάξει, πάντα υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Αλλά είναι κάποια άτομα που αξίζουν να πάρουν την πρόκριση να πάνε στο παγκόσμιο. Είναι πολύ δυνατά. Εγώ να σε πάω λίγο πιο μακριά, χωρίς να θέλω βέβαια να σε τρομάξω. Βλέπουμε ότι έχεις αρκετά περιορισμένο χρόνο και βεβαρημένο πρόγραμμα. Στα σχέδιά σου, τα πιο μακρινά, υπάρχει οικογένεια στο μυαλό σου? Ναι, είναι μια καλή ερώτηση. Θα σκορδά γίναμε τώρα, εντάξει. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα η οικογένεια την αγαπώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε τυχεροί σε όλους τους τομείς. Δεν μπορούμε. Γιατί το λες αυτό? Ναι, μα είναι πολύ άσχημο αυτό. Εντάξει, δεν μπορούμε. Να χαμογελάμε πάντα. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Ακριβώς. Τι σου ξημερώνει. Είσαι πολύ μικρή, Αμάντα. Μην μου λες τώρα. Δεν υπήρχε και εμένα μπάλα εδώ πέρα. Είμαστε πολύ μικρές. Απλά είναι τρεχαντήρι. Τρεχαντήρι κάνω κάτω. Μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις προσωπικό χρόνο, δεν έχεις και χρόνο να γνωρίσεις άτομα. Μπορεί να τους γνωρίσεις και να σου λες κάτι κανείς. Αλλά προσπαθώ να βρω χρόνο φέτος για όλα. Γιατί, όπως είπα και πριν, ότι αν θες να πας και σε ένα παγκόσμιο, αφήνεις πολλά πράγματα πίσω. Και δυστυχώς δεν μπορείς να αφήσεις την δουλειά, οπότε αφήνεις άλλα πράγματα. Και γενικότερα, εντάξει, ευελπιστώ την άλλη φορά που θα με δείτε. Διπλή, τριπλή. Εντάξει, όχι διπλή, τριπλή, αλλά να είμαι. Για παιδί που. Για φανταστείτε σε 2-3 χρόνια να έχει ένα παιδάκι, λέμε τώρα η Μάντα εδώ πέρα, και να είναι με το σκουφί, να το ρίχνουμε στη θάλασσα. Θα τρέχει κι αυτό. Ναι, το κάνουμε τρεχλίπτη. Εννοείται. Σε λογικά πλαίσια πάντα, όχι για να το πεθάνω το παιδί μου, εντάξει. Ισορροπία είπαμε. Όχι. Εγώ ήθελα. Δεν μου απάντησε για τι δυσκολίε. Δηλαδή, λε για κολύμπη. Είσαι γυναίκα όμω. Αυτό δεν σε κρατάει πίσω. Δηλαδή, όσον αφορά τα. Γυναικολογικά. Γυναικολογικά, δηλαδή, ναι. Φαντάζει πολύ ζώρικο. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχει τύχει τώρα στους περισσότερους αγώνες. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Και όντως και τα γυναικολογικά πάντα είναι στα κόκκινα. Ναι, ανταπεξέρχεσαι το ίδιο. Ναι, ανταπεξέρχομαι το ίδιο γιατί προφανώς έχω φτιάξει ένα μηχανισμό και γενικότερα, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις η έμεινος ρίση τέλος πάντων κάνει καλό. Δηλαδή θεωρείται. Αυτό το έχω ξανακούσει. Σε εισαγωγικά ντόπινγκ. Ναι. Οπότε αυτό είναι φορές... ό,τι και τρολό έχω ακούσει, έτσι. Εγώ δεν το πίστευα. Ούτε εγώ το πίστευα. Εμένα δεν ξέρω, έχει τύχει τους αγώνες όποτε είμαι, λες και το έχω κλείσει. Έχει τύχει και με έχει βοηθήσει πιο καλά. Πάρα πολύ. Βέβαια, αν είσαι την πρώτη μέρα, την πρώτη ώρα, εντάξει, εννοείται ότι σφαδάζει τους κόλπους. Εκεί τι κάνεις. Απλά το εκεί απλά παίρνεις ένα μετζουλίτι, ένα τυφόν. Εντάξει, απλά κάνεις υπομονή να τελειώσει ο αγώνας. Παιδιά, αυτό το έχω διαβάσει σε άρθρα. Και ήθελα, δεν μπορούσα να με το ρωτήσω αν ισχύει. Το ξέρεις, πολλές πρωταθλήτρες Στίβου παρακαλάνε.
εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω πρώτη φορά. Και εγώ πρώτη φορά και παραξενεύομαι κιόλας. Ξέρω, εγώ το έχω βιώσει πάνω μου. Το έχω ακούσει που το λένε. Αλλά το έχω βιώσει πάνω μου. Τι να σου πω. Τι να πω, εντάξει. Άρα εσύ επειδή μου είσαι τη δυναμική έτσι. Δεν υπάρχουν εμπόδια. Άμα δεν βλέπει εμπόδια, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, όχι. Αυτό θα άλλαζε ποτέ άθλημα. Γενικότερα, επειδή ξεκίνησα από ποδηλασία και όσο περνάνε τα χρόνια γνωρίζω το τρέξιμο. Το τρέξιμο μπορώ να πω ότι το αγαπάω ακόμα πιο πολύ μέρα με τη μέρα. Με βοήθησε πάρα πολύ και στην αποκατάσταση ενός μεγάλου τραυματισμού. Οπότε δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή, παρόλο που αγαπώ πάρα πολύ και το κολύμπι, γιατί εντάξει, θα κάνω και το διάβολο μου, θα κάνω διάφορα. Νομίζω ότι το τρέξιμο δεν θέλει ούτε τόσο πολύ χρόνο σε σχέση με το τρίαθλο πάντα και το ποδήλατο. Και είναι κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει ψυχικά να είσαι καλά. Βέβαια, σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Δηλαδή, δεν λέμε τώρα να πάω να κάνω ένα ούλτρα, να ξεφύγω, να πάω πάνω. Στον Ταΐγε το πήγες? Όχι, δεν πήγα. Ήθελα να το ρωτήσω, όχι. Δεν πήγα φέτος, όχι. Αλλά γενικά, πέρυσι που έκανα τα ορεινά, έκανα το Σαμαριά Ραν που είναι ένα ωραίο με 1600 υψόμετρο, ένα ωραίο αγώνα. Και το παγκόσμιο, βέβαια, που είχε 1000 υψόμετρο στο ποδήλατο και 400 στο τρέξιμο. Μέσα σε μικρές αποστάσεις τα είχε αυτά, αλλά. Γενικά, ήταν ωραίοι αγώνες, πολύ ωραίοι. Σούπερ ήρωες. Εγώ έτσι το έχω. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μου στέλνανε μήνυμα όταν κατάφερα να είμαι δεύτερη, πρώτη εδώ κυρία. Μου στέλνανε μήνυμα που μου λέει «Ρε εσύ, τότε συνειδητοποίησα ότι μπορεί να είμαι λίγο καλή». Γιατί λέει «Ρε εσύ, με την Αμάντα μαζί στο βάθρο, με την Αμάντα». Λέω «Είδες, την Αμάντα». Ναι, ρε, η Νίκη είναι ανερχόμενα αστερή. Ναι, ανερχόμενα. Ανεβαίνει, ναι, δίκιο, εγώ σιγά σιγά θέλω λίγο. Εδώ έχουμε τη Δύση, θα μας τραγουδήσεις. Να, σας τραγουδήσω. Την επόμενη φορά. Κοίτα, έχεις όλο, έχεις βραχνή φωνή. Ακριβώς. Έχεις στο πακέτο την μπάσα φωνή. Έχω, ναι. Την κολλητή. Βέβαια, αλλάζει φωνή μου αρκετά. Το τραγουδάς. Εδώ πέρα να ζητάει τραγούδο το κρατώ. Τώρα. Αλήθεια. Το μπορεί. Όχι, μπορεί. Εντάξει, αλλά δεν θα εξηγήσετε γιατί είμαι βραχνιασμένη τώρα. Δεν πειράζει. Ακόμα καλύτερα. Θα βγάλουμε λίγο καρά. Έλα, Στέλια, βοήθα λίγο την κατάσταση. Ένα χειμωνιάτικο πρωί που είναι και μπάσο. Όχι, εντάξει. Το πάω. Το πάω αλλού. Πάω πάρα πολύ, μου αρέσει. Γενικά, τι ρεπερτόριο έχεις? Τραγουδά και έντεχνο και ροκ, παλιά λαϊκά. Πες μας τα αγαπημένους. Θα σας πω. Μπορώ να σας πω ένα της Τσάτσου με τους Μπλε που ήταν τότε. Θα αλλάξουμε τίτλο. Το έχουμε κάνει με τον Κωστίτο και Ζέμπογλου, το έχουμε γυρίσει. Και εντάξει, τους άρεσε αρκετά, μπορώ να πω. Αλήθεια, τώρα. Αλλά θα σας πω πολύ γρήγορα. Ένα άκουσα πολύ γρήγορα. Περιμένουμε, παιδί μου. Λοιπόν, θα σας πω άντε. Αλλά λίγο, έτσι. Δεν θέλω να μιλάς, δεν θέλω να κοιτάς, δεν θέλω να σε ξέρω. Δε θέλω να μ' αγαπάς, δε θέλω να μιλάς, δε θέλω να κοιτάς, δε θέλω να σε ξέρω, δε θέλω να μ' αγαπάς. Καλαμάκια. Αυτό είναι το μένα. Θα σας άκουσα. Πολύ τάλαντη. Αμαντίτσα είμαι τώρα. Αμαντίτσα, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω. Εντάξει. Σ' αγαπώ. Σε θαυμάζει πάρα πολύ. Το έχουμε πει τώρα. Μιλάει με τα καλύτερα και εμείς πλέον. Ναι. Είσαι το κορίτσι, ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ καλή. Είσαι πολύ καλό παιδί. Καμάτε και είσαι και το μαλλί τόση ώρα δεν έχουμε καλό πλάνο. Δεν μιλάς τέλειο να βγάλει λίγο το μαλλί να το. Το προσωπάκι της. Εδώ έχουμε τον αμέσως επόμενο καλεσμένο μας, ο κύριος Δαμιανός. Κάθεται τόση ώρα και κοιτάει με προσοχή την καλεσμένη μας. Χαρούμενος. Και χόρεψε και τώρα που στο τραγούδι. Το υπέροχο σεφ. Ναι, είναι απ' όλα και αυτός έχει πολύ τάλαντος. Θα κάτσεις, τώρα εσύ να δεις. Θα κάτσεις να φας και εσύ. Ωραία πραγματάκια. Κάτσε εγώ. Ναι, γιατί πρέπει να σε κλείσω χωρίς να φέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εμείς και σας περιμένουμε, ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε αν θέλετε στον αγώνα του Χάνιασμα που θα κάνουμε σε 8-9 Ιουνίου. Και θα βάλουμε και έναν αγώνα πολύ ωραίο, το οποίο μπορώ, είσαστε οι πρώτες που τον ανακοινώνω, δεν τον ξέρει κανείς. Θα βάλουμε το Σάββατο ένα πολύ όμορφο αγώνα, swim run, κολύμβηση τρέξιμο. Το οποίο θα είναι λίγο extreme, θα το βάλουμε λίγο στα βουνά, λάκια, έτσι είναι μικρά, δεν θα έχει ψώμετρο, απλά θα έχει λίγο χώμα στους Αγίους Αποστόλους και θα έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Αυτό είναι ψυχοθεραπεία. Όντως. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να το κάνει, είναι πάρα πολύ μικρούλι. Πόσα χιλιόμετρα?
Τίποτα, θα κάνουμε, σχεδιάζουμε 300 μέτρα κολύμπι, 4 χιλιόμετρα τρέξιμο και πάλι 300 μέτρα κολύμπι. Και ποιο, μπορούμε να το χωρίσουμε να κάνει άλλο το κολύμπι να κάνουμε αυτό το τρέξιμο. Ενδιαφέρεσαι. Μπορούμε, άμα θέλετε, σα κοιτάζει, γιατί όχι, να το κάνουμε. Και θα έχουμε βέβαια και την απόσταση του sprint που είναι 755 και μάλλον 20 χιλιόμετρα ποδήλατο 5 τρέξιμο. Και το ακριβώ διπλάσιο σε Ολυμπιακή απόσταση. Όποιο θέλει μπορεί να έρθει. Οι εγγραφέ έχουν ανοίξει και να πάμε. Λοιπόν, Αδαμαντία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αδαμαντία Λεμοντζόγλου. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε επίσης. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.